Όλοι θα πρέπει να βάλουμε νερό στο κρασί μας προκειμένου να συνεχιστεί ο θεσμός, τονίζει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ξάνθης Γιώργος Μπατζακίδης, λίγο πριν την έναρξη των γιορτών Παλιάς Πόλης και το αδιέξοδο που φαίνεται ακόμη να υπάρχει για αρκετούς συλλόγους που αρνούνται την έκδοση αποδείξεων. Όπως είναι γνωστό, οι γιορτές Παλιάς Πόλης κρατάνε εδώ και 26 χρόνια. Είναι ένας θεσμός ο οποίος δημιουργήθηκε με σκοπό τον πολιτισμό, την ανάπτυξη του πολιτισμού στην περιοχή μας, την προβολή, την τουριστική προβολή, τον οικισμό της Παλιάς Πόλης που είναι ένας μοναδικός οικισμός. Και αυτό εμείς οφείλουμε να το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Φυσικά, οι γιορτές Παλιάς Πόλης είναι ο προπομπός της μεγάλης γιορτής των Θρακικών Λαογραφικών Γιορτών. Κάπως έτσι ξεκινάμε και συνδέουμε τη μία γιορτή με την άλλη και ευελπιστούμε σε μεγάλη τουριστική κίνηση τις ημέρες αυτές. Και οπωσδήποτε κορύφωση και το καρναβάλι από αυτήν εδώ τη μεγάλη γιορτή της γιορτές Παλιάς Πόλης προς το καρναβάλι. Έτσι λειτουργούν, σαν συγκοινωνούν τα δοχεία αυτές οι δύο γιορτές. Οπότε, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων έχει υποχρέωση και αυτή ως θεματοφύλακας να διαφυλάξει αυτές τις γιορτές, γιατί έχει και αυτή ένα μεγάλο κομμάτι μερίδιο από την κίνηση αυτή που δημιουργείται. Θα έλεγα ότι πρέπει όλοι να βάλουμε νερό στο κρασί μας, να συνεχιστεί ο θεσμός και όχι απλά να φθήνει, αλλά να μεγαλώνει και να δυναμώνει κάθε χρόνο και περισσότερο. Αυτή ως ήταν ο σκοπός της επιστολής μας και να ευαισθητοποιήσουμε τους πάντες, την πολιτεία, το Δήμο και φυσικά τους πολιτιστικούς συλλόγους και τους επαγγελματίες ότι όλοι εμείς πρέπει να εργαζόμαστε πάρα πολύ δυνατά για την προβολή και την ανάπτυξη της τοπικής μας οικονομίας και της περιοχής μας γενικότερα. Αυτός ήταν ο σκοπός. Αξίζει να σημειώσουμε πως στην ανακοίνωση τα σωματεία της ΟΕΒΕ δεν παίρνουν θέση για τα φορολογικά και το ζήτημα που τίθεται από τους συλλόγους, αλλά τονίζουν ότι οι επαγγελματίες λειτουργούν ως θεματοφύλακες των θεσμών της πόλης.